Κύριε Υπουργέ, πολλά είναι τα προβλήματα σε αυτή την κρίσιμη διαδικασία του εμβολιασμού και στην Κρήτη όπως και στην υπόλοιπη χώρα. Στο πλαίσιο πάντα μιας διαχρονικά εφαρμοζόμενης πολιτικής που λογαριάζει ως κόστος την ολοκληρωμένη προστασία της υγείας του λαού. Σύμφωνα με κυβερνητικές εξαγγελίες, τον Νοέμβριο του 2020 προβλέπονταν να λειτουργήσουν 66 εμβολιαστικά κέντρα στο νησί. Ωστόσο, μέχρι 18 Δευτέρου του 2021 λειτουργούσαν πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της 7η ΥΠΕ, μόλις 22 εμβολιαστικά κέντρα, ανακοινώθηκαν συν 7, ανακοίνωσε η κυρία Μπουρμπουδάκη, διοικήτρια της 7η ΥΠΕ, ότι θα λειτουργούν μέχρι 22 Τρίτου, δηλαδή μέχρι σήμερα. Ποια είναι αυτά τα 7 και ποια από αυτά τα 7, με βάση την εξαγγελία, λειτουργούν σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή. Σε κάθε όμως περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι τα τεράστια εμπόδια σε αυτόν τον εμβολιασμό. Υπάρχουν υπερήλικες άνω των 85 ετών με σοβαρά προβλήματα, μετακινήσεις, επιβάρυνση υγείας, που καλούνται να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας προκειμένου να εμβολιαστούν, καθώς αρκετά κέντρα υγείας δεν λειτουργούν ακόμη ως εμβολιαστικά κέντρα. Οροπέδιο Λασιθίου, γιατί είναι εκτός? Κάδανο, πρέπει να μας δώσετε μια πληροφόρηση για το Σπίλι, για το Χάρακα, για τα Σφακιά, για τα Νόγια. Ενώ εντωμεταξύ δεν υπάρχει πρόβλεψη για κατοίκον εμβολιασμό ατόμων με κινητικά προβλήματα. Άτομα 60 έως 64 ετών εμβολιάζονται από 15 Δευτέρου του 2021 με το εμβόλιο της AstraZeneca μόνο σε 7 εμβολιαστικά κέντρα για όλο το νησί. Είναι Τόμια Λικαρνασσού, Περιφερειακό Ιατρείο Χερσονήσου, Κέντρο Υγείας Χανίων, Περιφερειακό Ιατρείο Ταυρονίτη, Κέντρο Υγείας Ρεθύμνου, Τόμια Αγίου Νικολάου και Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Σιτίας. Δεν γνωρίζω αν έχει ξεκινήσει το Περιφερειακό Ιατρείο Τυπακίου. Οι εγγραφές γίνονταν. Έχει ξεκινήσει? Αυτό σημαίνει ότι πολλοί αναγκάζονται να διανύσουν, όπως σας είπα, πάρα πολλά χιλιόμετρα για να εμβολιαστούν. Η κατάσταση προφανώς αυτή δημιουργεί μια δικαιολογημένη αγανάκτηση στους κατοίκους της Κρήτης και ιδιαίτερα στους κατοίκους που είναι από ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές από τα αστικά κέντρα. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί ακόμα και η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στον αναγκαίο εμβολιασμό χωρίς κανένα μέτρο ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ενώ οι ελλείψεις θα χειροτερέψουν και από τη νέα μείωση κατά 96 εκατομμύρια ευρώ της κρατικής χρηματοδότησης για τα κέντρα υγείας. Γενικά είναι αμφίβολο αν μπορεί να ανταποκριθεί η ήδη υποβαθμισμένη και υποστελεχωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στις ανάγκες εμβολιασμού, χωρίς να ανασταλούν ούτε να παρεμποδιστούν οι υπόλοιπες λειτουργίες της, όπως εξετάσεις, συνταγογραφήσεις, ιατρική φροντίδα και αποκατάσταση, και χωρίς να κλείσουν περιφερειακά ιατρία. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των νοσοκομείων ως εμβολιαστικών κέντρων επιδεινώνει την ήδη δύσκολη κατάσταση με ανακύκλωση του ίδιου εξουθενωμένου υγειονομικού προσωπικού, συνθήκες επικίνδυνου συγχρονισμού, υγιούς πληθυσμού με ασθενείς με περαιτέρω περιορισμό λόγω των ελλείψεων των non-COVID λειτουργιών. Και εκτός από τα παραπάνω, βέβαια, και εσείς ως κυβέρνηση και η Κομισιόν έχουν μεγάλες ευθύνες για αυτή τη βραδυπορία στον εμβολιασμό. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να ενισχύσει με μόνιμο προσωπικό, με νέες προσλήψεις και μονιμοποίηση των συμβασιούχων στα κέντρα υγείας και στα περιφερειακά ιατρεία ώστε να λειτουργήσει 24-ωρη βάση, για να αναλάβουν τον εμβολιασμό χωρίς καμία περικοπή της λειτουργίας τους σε κατάλληλους χώρους και να απεμπλακούν τα νοσοκομεία από τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συντυχάκη, ακριβώς πριν ένα μήνα, με αφορμή ερώτησή σας για το νοσοκομείο των Χανίων, ανέπτυξα με αδιαφυσβήτητα στοιχεία την ταχύτητα με την οποία κινηθήκαμε και στελεχώσαμε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, τόσο στην περιφέρεια όσο και στα αστικά κέντρα, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στα οποία αναπτύχθηκαν εμβολιαστικές γραμμές στην Κρήτη. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό σε καθημερινή βάση, όπου αυτό απαιτείται, και καλύπτουμε με τον τρόπο αυτό τα τεράστια κενά τα οποία παραλάβαμε, υλοποιώντας προσλήψεις προσωπικού
σε κάθε βαθμίδα του συστήματος υγείας, τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια και τη τριτοβάθμια. Αναφερθήκατε στον εμβολιασμό στην Κρήτη. Μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί 81.893 συμπολίτες μας με την πρώτη δόση και 26.729 και με τις δύο δόσεις του εμβολίου. Το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού στην Κρήτη ανέρχεται στο 12,9, ενώ ποσοστό 4,21 θεωρείται πλήρως καλυμμένο εμβολιαστικά και με τις δύο δόσεις. Τα ποσοστά αυτά για την υπόλοιπη χώρα σε επίπεδο επικράτειας είναι 13,62 και 4,36 αντίστοιχα. Επομένως, δεν διαπιστώνω κάποια αδικία ή κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την Κρήτη. Τα ποσοστά εμβολιασμού είναι ανάλογα με αυτά της υπόλοιπης χώρας και αυτός είναι και ο σχεδιασμός, να καλυφθεί το σύνολο της χώρας. Στην Κρήτη ήδη λειτουργούν 47 εμβολιαστικές γραμμές σε 29 εμβολιαστικά κέντρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και αρκετά κέντρα υγείας. Και από τις 3 Απριλίου θα λειτουργούν άλλες 17 εμβολιαστικές γραμμές, δηλαδή συνολικά 64 γραμμές σε 35 εμβολιαστικά κέντρα με ημερήσια δυναμικότητα που ξεπερνά τους 4.000 εμβολιασμούς. Τα επιβεβαιωμένα ραντεβού για εμβολιασμό σήμερα στην Κρήτη είναι 74.845 και από τα 35 εμβολιαστικά κέντρα, τα 19 θα εμβολιάζουν με το εμβόλιο της AstraZeneca και τα 16 με το εμβόλιο της Pfizer. Και σήμερα τα εμβολιαστικά κέντρα που εμβολιάζουν με το εμβόλιο της Άστρα είναι 13 και όχι 7, όπως αναφέρεται στην ερώτησή σας. Έχω τονίσει πολλές φορές τα εμβολιαστικά κέντρα και οι γραμμές που απαιτούνται για τον εμβολιασμό των πολιτών αυξάνονται μέρα με την ημέρα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Περισσότερα εμβόλια στη διάθεσή μας, περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα και γραμμές θα ανοίγουν, έτσι ώστε να φτάσουμε να ανοίξουμε το σύνολο των εμβολιαστικών γραμμών που έχουμε σχεδιάσει. Να είστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία για τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων και ασφαλώς θα μεριμνήσει, το έχουμε τονίσει πολλές φορές, για όσους συμπολίτες μας αδυνατούν να προσέλθουν σε κάποιο εμβολιαστικό κέντρο. Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω στη δευτερολογία μου. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, η εικόνα που παρουσιάσατε είναι αναντίστοιχη των αναγκών και της επιδημιολογικής εικόνας της Κρήτης αυτή τη στιγμή. Που αυτό σημαίνει ότι γίνεται μία προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να κουκουλώσει την τραγική κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα φυσικά, καλλιεργώντας ένα είδος εφησυχασμού ότι όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά. Δεν είναι όμως έτσι η κατάσταση. Και επιτρέψτε μου να σας πω, ποιο είναι το υλικό φορτίο στα αστικαλύματα της Κρήτης. Και αναφέρομαι 8 έως 14 Μάρτη 2021. Και να μας πείτε τι είδους μέτρα παίρνετε. Ηράκλειο 683% πάνω. Χανιά 1000%. Άγιος Νικόλαος 695%. Ρέθινο 136%. 1.232 ενεργά κρούσματα στην Κρήτη τις τελευταίες 14 ημέρες. Δηλαδή πάνω από 100 κρούσματα την ημέρα και πάνω από 120 νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία της Κρήτης τις τελευταίες ημέρες. Μόνο χθες, οι νοσηλίες με κορονοϊό στην Κρήτη ανέρχονται σε 152, με τους 123 να βρίσκονται σε κλινικές και τους υπόλοιπους 29 σε κλίνες ΜΕΘ. Αυτές οι κλινικές COVID προέρχονται, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, από μια απλή μετατροπή κλινών που προορίζονταν για την νοσηλεία ασθενών με διάφορες παθήσεις. Και αυτό έχει οδηγήσει σε συρρήκνωση, συγχωνεύσεις, υπολειτουργία τμήματων παιδοχειρουργικής, οφθαλμολογικής, χειρουργικής, στο Πεπαγνή χειρουργικής, οριλά, ορθοπαιδικής, γναθοχειρουργικής Βενιζελίου. Και να μην τα παριθμώ. Δηλαδή, εσείς έχετε αποδομήσει τις κλινικές, έχετε κλείσει τις κλινικές και τις έχετε μετατρέψει σε νοσοκομεία μιας νόσου. Αυτό έχετε κάνει. Η στελέχωση των μονάδων COVID γίνεται με μετακινήσεις προσωπικού.
γιατροί όλου του παθολογικού τομέα καλύπτουν εφημερίες στο μονάδο COVID, υπερβαίνοντας το πλαφόν των εφημεριών κάθε μήνα, ενώ συνεχίζουν να δουλεύουν παράλληλα και στα τμήματά τους. Τις τελευταίες 10 ημέρες δημιούργηθηκαν και 3 κλίνες COVID στα νοσοκομεία Παγνή και Βενιζέλιο και 2 στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Σε σχέση με την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, υπάρχουν 14 κλίνες ιδιωτικές, ΜΕΘ. Η επίταξη λοιπόν θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε να μειωθούν οι συρρυκνώσεις των κλινικών και να μπορούν να λειτουργούν κανονικά τα τακτικά ιατρία και τα χειρουργεία των δημοσίων νοσοκομείων. Γιατί δεν το κάνετε? Το ψυχιατρείο Χανίων έχει κλείσει εδώ και 2 χρόνια. Εδώ και χρόνια μάλλον, στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης. Θα μπορούσε εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον να γίνει ανακαίνιση, συντήρηση, ενίσχυση υποδομών και εξοπλισμού, στελέχωση με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και να μπορεί να αξιοποιηθεί. Το ίδιο το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί. Είναι φανερό ότι υπάρχει ανάγκη για επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών με άμεση προτεραιότητα, τις κλίνες ΜΕΘ, με κεντρικό καταμερισμό και αξιοποίηση του συνόλου των δομών υγείας της χώρας. Μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Έχετε κάνει τέτοια πράγματα? Δεν έχετε κάνει. Και τέλος, για να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, με τα εμβολιαστικά κέντρα. Στις 15 Τρίτου προσθέθηκαν άλλα 3 εμβολιαστικά κέντρα στο νομό Ηρακλείου. Είναι αυτό της Βιάνου, του Αρκαλοχωρίου και του Τυμπακίου. Άρα συνολικά η εικόνα η δική μας λέει για 25 εμβολιαστικά κέντρα. Εσείς είπατε 29. Πέστε μου τα επιπλέον 4. Ποια είναι αυτά τα επιπλέον 4 εμβολιαστικά κέντρα? Η διαδικασία λοιπόν του εμβολιασμού πρέπει να επισπευθεί και να αγκαλιάσει και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. Εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ, σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμού. Αυτά λοιπόν είναι μέτρα ουσιαστικά. Και αντί να πάρει η κυβέρνηση τέτοιου είδους μέτρα, ουσιαστικά ακολουθεί την πεπατημένη. Μέχρι προχθές είχαμε 3.000 κρούσματα, τώρα λέτε ανοίγουμε τα πάντα, μέχρι χθες τους ξυλοφορτώνατε τους ανθρώπους και τώρα ανοίγουμε, δηλαδή άλλο προς όλες τις καταστάσεις. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.